Xiaomi τόνα, Xiaomi τάλο, Xiaomi το παράλλο. Πρόσφατα, εκεί που έψαχνα να βρω κάποια προϊόντα, έπεσα πάνω σε αυτό εδώ. Είναι ένας φακός της Xiaomi. Έψαχνα, δεν θυμάμαι τι έψαχνα να βρω, σε κάποιες προσφορές κάτι και έτυχε και έπεσε το μάτι μου εδώ πέρα. Το συγκεκριμένο το αγόρασα από το eShop. Το οποίο όλο παραδόξω, επειδή ήθελα να αγοράσω και άλλα πραγματάκια, μου βγήκε λίγο πιο οικονομικά. Πιο οικονομικά θα το βρείτε στο Scrooge, αν θέλετε, ρίξτε μια ματιά, ή οπουδήποτε θέλετε να ζητήσετε εσείς Υπάρχει και από το εξωτερικό, από την Κίνα, πάλι στα ίδια λεφτά έρχεται, οπότε θα περιμένετε περισσότερο. Δεν με χάλασε, ήρθε. Και γιατί ρε Κώστα αυτό το πράγμα, Γιατί το συγκεκριμένο έχει το καλό ότι είναι ένα φακό. Οκ, okay, wow, ένα φακό. Πόσο κάνει, γύρω στα 14-15 ευρώ, κάπου εκεί πέρα το μου πήρα, αν δεν κάνω λάθο και γιατί έβαλα κι άλλα στην παραγγελία για να γλιτώσω και τα μεταφορικά μου και όλα κομπλέ. Λοιπόν, το συγκεκριμένο, ένα φακό. Αλλά τι το ιδιαίτερο έχει ένα φακό, δεν μπορεί να πάρει ένα φακό με 5 ευρώ και μάλιστα και πολλούς, πολύ, πολύ καλού. Βάζει μια μπαταριούλα ΑΑ και σε κομπλέ. Βγαίνουν τη Duracell, τη Varta, Varta νομίζω, αν δεν κάνω λάθο στην εταιρεία. Ο συγκεκριμένο είναι και Powerbank. Νομίζω έχει ένα Powerbank πόσο, 5.000 mAh νομίζω, αν δεν λάθο. Πρέπει να το γράφει επάνω. Ε, βγάζει 3 3W. Ε, Ισχύ. Ε, το input του είναι 5V στο 1A, okay, φορτίζει και φορτίζει με, με ε, και με απλό φορτιστή. Εν τω μεταξύ χτυπάει το λευκό φως δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται καλά στην κάμερα, ελπίζω να φαίνεται καλά, αλλά δεν είναι 5. Είναι 3250 μιλιόμπεραια το συγκεκριμένο... συγκεκριμένο, δεν είναι 5. Για κάποιο λόγο νομίζω ότι είναι 5. Τα lumens του είναι 190 ε, Lumens νομίζω με 240 Οκ okay. Το μέγιστο Εντάξει τυπικός φακός Θα κάνει τη δουλειά του Το συγκεκριμένο επειδή ξέρω πως λειτουργεί Η όλη φάση με τους φακούς γενικά Ο συγκεκριμένο φακός επειδή είναι και powerbank, τυπικά θα κρατήσει άπειρα. Έχω ένα μικρό φακουδάκι USB το οποίο φορτίζει από USB θύρα πάνω στα κλειδιά μου και μπορώ να πω ότι το φορτίζω μία φορά στους τρεις μήνες. Συγκεκριμένο με τόση χωρητικότητα που έχει μέσα, θα πάρει πάρα πολύ καιρό μέχρι να το ξαναφορτήσω. Βέβαια μπορεί να το χρησιμοποιήσει και ω powerbank. Οπότε τυπικά υπάρχει πάντα με στα maxi. Το πήρα κυρίω για το αυτοκίνητο. Να τον έχω για το αυτοκίνητο. Αλλά α μη μακρηγορώ και α προσπαθήσω να το ανοίξω. Έχει ένα αυτοκόλλητο εδώ πάνω. Το οποίο δεν θα ξεκολλήσει ποτέ. Χαλάει λίγο όλη η συσκευασία. Είναι πάρα πολύ premium η συσκευασία του όλο παραδοξού. Μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ premium πραγματικά. Έχουμε το πρώτο πράγμα που βγάζουμε τη οδική, που δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Σου λέει κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά. Επίση, σου λέει ότι αν είναι υποφορτισμένο, φωτίζει κόκκινο. Έχει κόκκινη ένδειξη. Έχουμε αυτό εδώ το κορδονάκι, το οποίο το βάζουμε είναι λάστιχο με το οποίο το γκρεμάμε στο χέρι μας Και έχουμε και αυτό εδώ. Το οποίο είναι το καλώδιο φόρτιση. οκ okay, μπορείτε να το φορτίσετε με micro USB από το κινητό σα ή από οπουδήποτε. Οπότε και να μην το χρησιμοποιήσετε καθόλου αυτό, να πάρετε του κινητού σα. Αν έχετε με micro USB, τότε είστε κομπλέ. Και πάμε στο φακό αυτό καθεαυτό. Πραγματικά είναι πάρα πολύ premium η συσκευασία. Μ' αρέσει. Αυτό εδώ είναι ο φακό. Για το μεταξύ, προσπαθώ να ζουμάρω όσο καλύτερα γίνεται. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι. Λοιπόν. Έχει το σήμα της Xiaomi. Από εδώ πάνω ένα αυτοκόλλητο το οποίο θα πρέπει να βγει φαντάζομαι. Μας λέει... Τι μας λέει... Quickly press the function key three times to activate SOS mode. Έχει και SOS mode. Αν χαθείτε μπορείτε να το πατήσετε και να κάνετε το σήμα SOS. Με ενδιαφέρον. Άρα και, και για οι δραστηριότητες εκτός σπιτιού είναι πολύ χρήσιμο. Πάνω το προστατευτικό του φακού του τζαμιού βασικά. Οπότε, από εδώ φαντάζομαι είναι η θύρα φόρτισης και λοιπόν από εδώ το φορτίζουμε, από εδώ βάζουμε το USB και μπορούμε να φορτίσουμε το κινητό μας. Έχει ίσα ίσα για ένα απλό κινητό τηλέφωνο τύπου Xiaomi με 3000 mAh, οπότε τυπικά έχετε και ένα quick charge για το κινητό σας σε περίπτωση που ξεμείνετε μια φόρτιση. Οπότε το function button είναι αυτό εδώ. Αν το πατήσω μία φορά δεν ξέρω, φαίνεται το φωτοκύττωρο, 3. Πείτε μου τι θέλει να φορτίσει τώρα. Και για να δούμε πώς λειτουργεί ο συγκεκριμένος φακός. 1, 2, 3. Εν τω μεταξύ, επειδή έχω το τέτοιο από πάνω, το φως, δεν φαίνεται, για κάποιο λόγο χτυπάει. Να το άναψε. Το πάτε σιγά και έχει διάφορες σκάλε. έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 σκάλες περίπου. Α, oh, εντυπωσιακό. Να κλείσω το φως όμως για να δούμε τι κάνουμε. Αρκετά ok. Θα έλεγα. Θέλει φόρτιση βέβαια. Αλλά, ναι, προσωπικά μου αρέσει. Μπορώ να πω ότι... Είναι ok. Για να κλείσω τελείως και το άλλο το φως. Ναι. Εν τω μεταξύ, Δεν έχει πάρα πολύ μπαταρία. Οπότε πρέπει να τον φορτίσω. Το καταλαβαίνετε οι φορτίσεις που έχει είναι άδειο το power bank τελείως. Οπότε πρέπει να το αφήσω να πάρει λίγο ρεύμα μέσα. Αυτό ήταν παιδιά. Θα το αφήσω εγώ να φορτίσει. Συγγενικέ γραμμές. Είμαι ικανοποιημένο από το λίγο που είδα στην αρχή. Νομίζω ότι θα είναι αρκετά καλό εργαλείο και για τα Maxi και για να το έχω μαζί μου στην τσάντα αν χρειάζεται κάποια στιγμή για κάποια έκτακτη ανάγκη. Είναι τυπικά ένα φακό ο οποίο μόλι φορτίσει η μπαταρία του 3.000 μιλιαμπερόρια έχει μέσα. Μόλι φορτίσει η μπαταρία του δεν πρόκειται ποτέ να σβήσει. Θα χρειαστεί καιρό μέχρι να αδειάσει η μπαταρία να το χρησιμοποιούμε. Και πάλι είναι ένα power bank ανάγκη. Αυτό ήταν. Ε? Τσεκάρετε, τον ρίξτε μια ματιά. Ε, που εγώ θα σα έχω από κάτω. Δεν ξέρω, μπορεί να έχω κάποιο link ή οτιδήποτε, αλλά το συγκεκριμένο εγώ προσωπικά το δεν το αγοράσα ούτε από εκείνα ούτε πουθενά. Τα λεφτά μου τα έδωσα στο e-shop μαζί με κάποια άλλα αντικείμενα που αγόρασα. Τέλο πάντων, είναι αρκετά οικονομικό. Εν τω μεταξύ, εστιάζει καλά η κάμερα γιατί είναι λευκό και χτυπάνε οι αντανακλάσει. Αλλά είναι αρκετά όμορφο. Οκ. Okay. Δείτε τον και εμεί θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σα, παιδιά.